Για μια ακόμα φορά, σε μια χώρα που επέρεται για τη δημοκρατία τη, ο παδί τη ξενόφερτη WOK και του εξυγχρονισμένου ολοκληρωτισμού, επιτέθηκαν και προξένησαν φθορέ σε γραφεία τη Ελλήνων Συνέλευση. Στόχο του, το Σάββατο 11 Νοεμβρίου, ήταν ο νεοσύστατο οργανισμό τη Ανατολική Θεσσαλονίκη. Υπό το πρόσχημα τη αντιφασιστική δράση, οι παρακρατικέ αυτέ ομάδε ακύρωσαν στην πράξη κάθε δημοκρατική αρχή και αξία ανακαλώντας τη μνήμη όλων τις πρακτικές των μελανοχιτών του Μουσολίνη και των SS του Χίτλερ. Το διαχρονικό και επιλεκτικό μένος τους εναντίον της Ελλήνων Συνέλευσης μαρτυρεί πρωτίστως τον ψυχοσικό μισελληνισμό τους και τον φόβο τους για τη δυναμική εμφάνιση της ελληνικής κοσμοθέασης και του αξιακού της συστήματος στο κοινωνικό και πολιτικό προσκήνιο της χώρας. Οι ελεύθεροι άνθρωποι ως ατομικές αλλά και συλλογικές ολότητες είναι οι πραγματικοί αντίπαλοι του. Αυτούς φοβούνται γιατί η συνένωσή τους υπό την αιγίδα ενός φορέα με υγιείς αξίες και αρχές αποτελεί το μέγιστο εμπόδιο στην πραγμάτωση του τεχνολογικού μεσαίωνα, τον αρχομό του οποίου ευαγγελίζονται άπαντες οι αυτόκλητοι αντιφασίστες. Είναι γνωστό ότι σε πράξεις εκφοβισμού επιδίδεται μόνον όποιος φοβάται και νιώθει ανασφαλής ο ίδιος. Από τον κανόνα αυτόν δεν εξαιρούνται οι ορδέ των νεοβαρβάρων που βανδάλισαν μια αιστεία αυθεντική ελληνικότητα στην πόλη τη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι τη 11η Νοεμβρίου. Και βεβαίω δεν εξαιρούνται όλοι όσοι υποκινούν και χειρίζονται τι εν λόγω ορδέ. Δηλαδή οι ενελάβοι τοποτηρητέ των Βρυξελών και του Νταβό που χάνουν τον ύπνο του και στη σκέψη μόνο μια συλλογική εθνική αφύπνιση. Γι' αυτό άλλωστε αφήνουν απροστάτευτο του Έλληνε πολίτε. Κυρίω όσου εργάζονται μεθοδικά υπέρ τη συνένωση του έθνου, ενώ χειρώνουν σαν κάστρα τι αιστείε των ιδίων και των φερεφώνων του. Πώ αλλιώ θα μπορούσε κάποιο να ερμηνεύσει την ολιγορία των αρχών τόσο κατά τη διάρκεια του βανδαλισμού των γραφείων τη Ελλήνων Συνέλευση, όσο και στη συνέχεια για την ανέβρεση και την τιμωρία των δραστών, όταν μάλιστα οι ίδιοι κοινοποιούν στα διαδικτυακά του μέσα την αποτρόπαια πράξη του και άρα δημοσίω ομολογούν την ενοχή του. Ως Ελληνών Συνέλευσης δηλώνουμε ότι δεν μας πτωούν τέτοιου είδους φασίζουσε συμπεριφορές και βίε ενέργειες εναντίον μας. Οι αιστείες αυθεντικής ελληνικότητας και πραγματικής δημοκρατίας θα συνεχίσουν να αυξάνονται και να επιτελούν το εθνικό του έργο σε όλη την επικράτεια. Ωστόσο, καταδικάζουμε και καταγγέλουμε ενώπιον του ελληνικού λαού την ανεμπόδιστη δράση των παρακρατικών ομάδων που δήθεν πολεμούν αυτό που οι ίδιοι είναι. Και καλούμε τους φορείς και τα κόμματα που προασπίζονται τις δημοκρατικές αρχές και αξίες να καταδικάσουν μαζί μας τη συγκεκριμένη αλλά και κάθε τέτοιου είδους ενέργεια. Η σιωπή τους θα συνιστά συνένεση και συνενοχή.